Μια εξαιρετικής καλεσθησίας μονοκατοικία στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Το υψηλής αισθητικής κτίριο έχει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό design. Ο δυναμικός του χαρακτήρας απορρέει από τις επικλινείς γραμμές στο τελείωμα των όγκων και κυρίως από τις αντίστροφα και κλειμένες στέγες του, με την ένταση να κορυφώνεται στα στιθέα, τα οποία καταλήγουν σε οξύες γωνίες. Τα μεγάλα ανοίγματα και παράθυρα που ακολουθούν τονίζουν τις γραμμές των στεγών, ο έντονος σκούρος χρωματισμός του κτιρίου και η χρήση του γρανίτη ως επένδυση σε κάθετες χλωρίδες συμβάλλουν στο δυναμικό του χαρακτήρα. Μορφολογικά η κατοικία αποτελείται από δύο όγκους και συνδέονται με έναν μικρότερο σε μέγεθος όγκο που φιλοξενεί την είσοδο. Ο μεγαλύτερος εκ των δύο όγκων στεγάζει το κυρίως σαλόνι σε διπλό ύψος και την κουζίνα, όπου ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο χώρος του γυμναστηρίου. Ο δεύτερος όγκος στεγάζει το καθημερινό και στον όροφο βρίσκονται τα υπνοδωμάτια. Βασική συνιστόσα του σχεδιασμού αποτελεί η οικολογική και βιοκλιματική προσέγγιση, η οποία γίνεται πρωταρχικά με τον τρόπο κατασκευής του κελίφους και εν συνεχεία με τη χρήση ενεργειακών τζακιών, φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και με σύστημα διαχείρισης του βρόχινου νερού. Η στέγη εμφανίζει διπλή ενεργειακή απόδοση μέσω της ειδικής κατασκευής, ενώ φωτοβολταϊκά πάνελ καλύπτουν εξ ολοκλήρου την επικλίνη στέγη και παράγουν ενέργεια 10 kW. Η κατασκευή των εξωτερικών τείχων είναι επιπλέον ενισχυμένη από το συνήθες. Ο χώρος διημέρευσης και ο χώρος του κυρίου σαλονιού στους δύο όγκους της κατοικίας θερμαίνονται επιπλέον με ένα ενεργειακό τζάκι ο καθένας, τα οποία λειτουργούν με αθόρυβα μοτέρ, διοχετεύοντας το ζεστό αέρα στα υπνοδωμάτια του ορόφου. Στον χώρο των υπνοδωματίων έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετα ενδοδαπέδια θέρμανση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο για τη θέρμανση του χώρου. Ο φωτισμός όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων γίνεται με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η διαχείριση του βρόχινου νερού, τα οποία συλλέγονται από τις στέγες για άρδευση του διαμορφώμενου εξωτερικού χώρου, γίνεται μέσω του συστήματος συγκέντρωσης όμβριων υδάτων σε υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 30 κυβικών μέτρων, όπου γίνεται η επεξεργασία του νερού και τροφοδοτείται το σύστημα ποτίσματος της εγγενούς βλάστησης και δενδροφύτευσης. Ο περιβάλλον χώρος έχει διαμορφωθεί με οικολογική συνείδηση και ευαισθησία, εντάσσοντας τη φύση στο σχεδιασμό και δημιουργώντας ένα ιδανικό μικροκλίμα για την κατοικία. Οποροφόρα δέντρα έχουν φυτευτεί στον αύλιο χώρο και έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι για έναν αμπελώνα με 200 κλίματα διαφορετικών ποικιλιών, δύο ελαιώνες, ενώ στην υπόλοιπη έκταση έχει φυτευτεί γκαζόν. Έχει προβλεφθεί έκδοση αδείας για εξωτερική πισίνα και μπορεί να παραδοθεί εντός ολίγων ημερών κατά απέτηση του μελλοντικού χρήστη. Η κατοικία διακρίνεται για το αριστοτεχνικό πάντρεμα της υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας, μαζί με σύγχρονες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και οικολογίας, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.